Δεν τον βλέπω να φεύγει όμως. Πολύ επίμονος κυπουρός. Λες, εάν δεν του ανοίξεις, θα χτυπάει όλη τη νύχτα. Με συγχώρεσαι. Εσύ με σηκώνεσαι. Ο Διονύσης με τη θεία σου. Κάποιο λάθος θα έχει γίνει. Το λάθος είναι ότι αυτοί οι δύο είναι μαζί. Είσαι σίγουρος? Εντελώς. Απ' την ίδια το έμαθα. Μα πότε πρόλαβε? Μιλάμε για το πρώτο καμάκι όμως, ε. Μετάτρεψε το σαλόνι μου σε εθνικό κήπο. Μπράβο, Διονύσης. Αυτός ξεπέρασε και εσένα. Δεν περίμενα να κάνει κάτι τέτοιο. Σιγά μην είναι σοβαρό. Λέτε, με πιστεύεις τώρα? Μπορεί ο άνθρωπος να ήθελε να την ευχαριστήσει για τη γιορτή και το τραπέζι που μας έκανε. Άντε, μπράβο, αυτό είναι. Πώς το σκέφτηκα? Ο πατέρας μου δεν έχει τόσο βρώμικο μυαλό σαν το δικό σου. Δεν το νομίζω. Αν κρίνω από τα ραβασάκια που είχαν πάνω τα λουλούδια. Έλα, ρε Γιάννη, μην ρίχνεις και εσύ λάδι στη φωτιά. Άστον, ρε Μιχάλη, άστον, δεν το ξέρεις. Τώρα θα το μάθεις. Μου το παίζεις τώρα υπεράνω, δηλαδή. Ρε παιδιά. Αμάνθια. Με το παραμικρό να αρπαχτείτε. Στο κάτω-κάτω η Βιργινία είναι ερωτευμένη με άλλον. Πάει και για γάμο. Γιατί μου το θυμίζεις τώρα αυτό? Αυτά δεν μας τα είπες, Γιαννάκη. Μόνο να κατηγορείς τον πατέρα μου, ξέρεις. Εδώ είστε, ε! Αυτό είναι που θα με ενημερώνατε. Τι θα κάνουμε με αυτόν? Τίποτα δεν θα κάνουμε με αυτόν. Να τον αφήσεις εσύ. Κάτσε ένα πόδι. Εδώ δεν ήμουν. Ναι, αλλά και πού δεν με βρήκες τώρα? Έλα. Πάμε για άποψη τώρα, έχουμε για άποψη. Για, δέστε τον λίγο. Ναι, μην κάνουμε και κανένα κοριό όμως τώρα, ρε παλικάρι. Πώς θα είναι, πήγαινε απ' την άλλη. Έχει κόσμο απ' την άλλη. Σπρώξε παραπέρα. Γεια! Έλα. Υγεία. Γεια μας. Πολύ δυνατό. Αμάν, Χριστιανέ μου, μέχρι να μου ανοίξεις. Μιλάμε, θα φώναζα κλειδαρά τώρα. Λέω να δεις, πάει, ζαλίστηκε από τον πυρετό και έπεσε. Ουρανία. Καλά, τι ρούχα είναι αυτά που φοράς? Πρόβες έκανες, άρρωστος άνθρωπος. Ποιο έργο ξετρύπωσες πάλι? Καλησπέρα, Ουρανία. Βιργινία. Εσύ πάλι γιατί σηκώθηκες? Πες μου ότι ήταν και ξαπλωμένη. Όχι, από το τραπέζι εννοεί. Δεν κάθισε να φας μαζί μας? Α, ναι. Έλα, Ουρανίτσα. Έλα. Όχι, δα. Μη διακόπτω. Εξάλλου έχω να βγω. Πέρασα για να σου φέρω λίγη κοτόσουπα. Για το λαιμό σου που ήταν χάλια. Καλή διασκέδαση. Να υποθέσω ότι δεν ήξερε για το δίδυμο. Και ότι της είπες ψέματα ότι ήσουν άρρωστος. Ήρθε η ώρα να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα. Καταρχήν, δεν θα έμπαινα ποτέ ανάμεσα σε ένα ζευγάρι. Παρόλο που ομολογώ ότι δεν είχα καταλάβει ότι είστε ζευγάρι. Μα δεν είμαστε ζευγάρι. Η Ουρανία είναι φίλη μου. Δεν ήταν αντίδραση φίλης αυτή, πίστεψέ με. Ούτε το βλέμμα σου είχε ενοχή φίλου. Και αν δεν έχετε καταλάβει πόσο θέλει ο ένας τον άλλον, τι να σας πω. Μεγάλα παιδιά είστε, θα τα βρείτε. Γεια Στάσου. Τι λες, ρε Βιργινία? Εγώ με την Ουρανίτσα στο κάτω-κάτω την περνάω 20 χρόνια. Α, και. Κι εγώ με τον άντρα που πρόκειται να παντρευτώ σε λίγο καιρό έχουμε αρκετά μεγάλη διαφορά. Τι έγινε, αφού ταιριάζουμε? Θα παντρευτείς? Δεν πιάνει δυο κουταλάκια να τσακίσουμε τη σουπίτσα?
Πάπη, μη με ενοχλήσεις. Δεν πρέπει ούτε να κουνηθώ, ούτε να ανοίξω τα μάτια. Καλά, Λίδα μου, δεν είχα σκοπό να σε γαργαλίσω. Ούτε να μιλάω. Ωραία. Θα μιλάω μόνον εγώ. Εσύ μη χαλάεις καθόλου την άσκησή σου. Μην απαντάς, εντάξει? Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, είναι κάτι που σου έχω κρατήσει μυστικό εδώ και ένα χρόνο. Έχω ένα δεσμό με μια πολύ καλή και πολύ άξια κοπέλα. Ξέρω ότι είναι ξαφνικό, αλλά κάποτε έπρεπε να το μάθεις. Αυτή η κοπέλα δεν είναι άλλη από την Κλέρη Χατζιανέστη. Καλησπέρα. Καλώς μου το. Τι κάνεις εκεί, βρε μπαμπάκα? Το πλυντήριο το πιάτον τι το έχουμε, για να πλένεις το χέρι? Δεν καθαρίζουνε καλά στο πλυντήριο. Πεινάς? Να σου βάλω κάτι να φας? Όχι, δεν πεινάω. Τι γίνεται, είχαμε τραπέζι. Ναι, είπα να ευχαριστήσω τη Βυργινία που μας κάλεσε στα γενέθλια του ξινού. Α, μόνο αυτό? Γιατί τι άλλο? Δεν ξέρω εγώ. Ωραία γυναίκα είναι, μπορεί να... Δεν μπορεί τίποτα. Η Βυργινία παντρεύεται σε λίγο. Αμέσως να πάει στο πονηρό το μυαλό σου, ε. Έχει το δικό μου, ρε μπαμπάκα. Αυτού νου. Ήρθε σήμερα και φώνασε ότι την πέφτει στη θεία του επειδή της έστειλε λουλούδια. Τι να τη στείλω, αγκινάρες, ανθοπολείο έχω. Και επειδή την κάλεσε σε δείπνο. Πες αυτό το χλεμπουρά. Ότι δεν είμαστε όλοι σαν τα μούτρα του. Το είπα ήδη. Έτσι, μπράβο. Κίνηση αβροφροσύνης ήταν. Πολλές φορές ψάχνουμε να βρούμε την ευτυχία στα άστρα, ενώ αυτή είναι απλωμένη στο κατόφλι μας. Βίκτορ Ουγκό. Διονύσιος Χατζιανέστης. Ταράμπα. Όχι, κύριε Αμπέλα μου, το σακουλάκι που σας έδωσα ήταν για 4 χρήσεις. Θα ανοίξει με τα πλησίματα. Όχι, εντάξει, αν θέλετε, ελάτε από εδώ να κάνουμε ένα τεκαπάς και μετά θα το ξαναβάψουμε. Και αν σου μείνει τρίχα στο κεφάλι. Ω! Γεια σου, Λιδάκι μου. Τα ξέρεις όλα και δεν μου είπες τίποτα, έτσι. Και κατά τα άλλα παραστάνεις και το φίλο μου. Πια όλα, γιατί εγώ ξέρω και πολλά. Με βλέπεις να γελάω? Να, δεν καταλαβαίνω. Για την Κλέρη και τον πατέρα μου, λέω, Φαέθωνα. Που έχουν δεσμό εδώ και ένα χρόνο, Φαέθωνα. Τώρα καταλαβαίνεις? Θα τα πεις όλα, τα φωνήντα. Τα ξέρεις όλα, έτσι. Ναι. Ωραία. Όλοι το ήξεραν εκτός από μένα. Ο Γιάννης το πέρα. Το ξέρει και ο Γιάννης! Ένα καφέ. Καφέ δεν σε κέρασα, ε. Ένα καφέ. Σε τους καφέδες, ρε, και μία. Και αυτό στο κόλπο. Ποιο κόλπο. Και αυτό συμπτωματικά το μάθε. Εξάλλου, δεν σου το είπε ο ίδιος ο πατέρας σου. Δεν ήταν δικό μου το θέμα. Κοίτα να δεις που τον υποστηρίζω τον κόπανο. Και εσύ? Εγώ τι, μυστικό άλλου. Το λες, δεν το λες. Όλα αυτά περί Μιχάλη ψέματα, ε. Ψέματα όχι. Εσύ εκτίμησες λάθος την κατάσταση και... Και είπατε να μ' αφήσετε στην πλάνη. Να πιστεύω ότι η Κλέρη τα έχει με τον Μιχάλη. Κάπως έτσι. Ωραία. Ωραία. Θες τη γνώμη μου. Θες τη γνώμη μου. Δεν συμφωνώ με όλη αυτή την κατάσταση. Τι στο αγαπή της Κλέρης. Σου πέφτει πάρα πολύ μεγάλος. Θα μπορούσε να ήταν πατέρας της. Αλήθεια? Ναι. Μακάρι να γινόταν κάτι με τον Μιχάλη. Ένας τέτοιος τύπος θα της τέριαζε. Έτσι, μπράβο. Αυτό λέω κι εγώ. Είπα κι εγώ, τρελάθηκαν όλοι. Θα ήθελα κάτι πρέπει να κάνουμε. Όπως? Δεν ξέρω. Να πείσεις εσύ την Κλέρη και εγώ τον πατέρα μου ότι είναι λάθος. Ή να φέρουμε έτσι τα πράγματα ώστε να πιστούν από μόνοι τους ότι είναι λάθος. Ώρες-ώρες, ειλικρινά, με τρομάζεις, ε. Όχι, βέβαια. Εγώ όμως δεν είμαι ούτε τεπενδρής, ούτε διαμαντίδης που τους φάγατε τα ναυπηγεία για μια μπουκιά ψωμί. Μωρέ, τι μας λες? Μας απειλείς? Άντε να σας δω. Μολόν λαβέ. Εδώ θα είμαι και θα περιμένω. Πρόσεχε τα νότα σου όμως. Κουφάλες πολυεθνικές. Ποιος σας σύγχυσε, πρόεδρε? Άστο, ουρανία. Τι μου φέρνεις? Τα δείγματα των επίπλων για τα σκάφη της Κουμαριανού. Καλά, άστα εκεί. Δεν θα μου πείτε τι έγινε? Εσείς σπάνια χάνετε την ψυχραιμία σας. Μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες που λέει και ο λαός. Κύριε πρόεδρε. Ουρανία, άστο. Θα τα πούμε άλλη ώρα.
Θα σας δείξω εγώ. Your orders. Έτοιμα και τα καφεδάκια. Διονύση μου, δεν έπρεπε να κάνεις τόσο κόπο. Α, μην το ξαναπείς. Κανένας κόπος. Ευχαρίστησή μου. Αλήθεια με το λες? Φυσικά. Κι εγώ και η Κλέρη σε συμπαθούμε πάρα πολύ. Κρίμα. Για ποιο πράγμα, Βιλίνια? Για αυτό που είμαι αναγκασμένη να κάνω. Λυπάμαι, Διονύση. Τίποτα προσωπικό. I'll take the legs from some old table. I'll take the arms from some old chair. I'll take the neck from